Μιλάμε για μια βαρύτατη καταγγελία που έγινε πριν από λίγο, κύριε Σακελαρίδη. Ουσιαστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου μιλάει για μια υπόγεια συνεννόηση μεταξύ Μαξίμου, Προεδρία της Δημοκρατίας και δανειστών να πάμε σε εκλογές προκειμένου να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μπορώ να μη ζητήσω ένα σχόλιο σας. Όχι, σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι δεν στέκει σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο επιχείρημα. Και θα σας το πω αυτό όντας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη αγωνία και μεγάλο έτσι πόνο και νιώθει και ευθύνη από τη δική μου την πλευρά ως ένας άνθρωπος που είμαι αρκετά χρόνια οργανωμένος στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο οργανωμένο σχέδιο. Σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο σχέδιο δεν εξυφάνθηκε από την πλευρά του Μαξίμου. Σε καμία περίπτωση σκοπός της κυβέρνησης δεν ήταν να διασπάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας να προχωρήσει στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν είχε κανένα λόγο να μην το κάνει νωρίτερα και αντί για αυτό να διαπραγματεύεται σκληρά με τους εταίρους γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα που έλαβε χώρα η διαπραγμάτευση το προηγούμενο επτάμηνο. Επομένως, από αυτή την άποψη, ναι. Ειλικρινά νομίζω ότι τέτοιου τύπου σενάρια μπορεί να ακούγονται να πιάνουν έτσι. Το κάπως ας πούμε ένα ακροατήριο το οποίο μπορεί να του αρέσουν τα συνωμοσιολογικά σενάρια αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν κάποια σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό το κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου για να πιάσει αυτό το ακροατήριο και μάλιστα λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Δεν θα κάνω καμία κρίση προθέσεων σχετικά με αυτό που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα κάνω μόνο κρίση σε σχέση με την ορθότητα ή τη μη ορθότητα αυτού το οποίο μόλις ακούσαμε τώρα στο απόσπασμα του δελτίου του Sky. Είναι μείζον ζήτημα, ωστόσο, κύριε Σακελαρίδη, για ένα πρόσωπο που βρισκόταν σε μια τόσο νευραλγική θέση. Δεν νομίζω ότι είναι μείζον ζήτημα. Μιλάμε για την πρόεδρο της Βουλής, ναι, κύριε Σακελαρίδη, η οποία έχει προχωρήσει σε βαρύτατες καταγγελίες όλο αυτό το διάστημα και τώρα μιλάει για μια υπόγεια συνεννόηση. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι εξαιρετικά μεγάλη σημασία η πρόεδρος της Βουλής να να ρίχνει τέτοιες βολές προς το πρόσωπο και του ίδιου του Πρωθυπουργού, αλλά και της κυβέρνησης συνολικά. Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι είναι τόσο μείζον ζήτημα όσο το παρουσιάζεται, από τη στιγμή που είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να... και ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται στο δημόσιο διάλογο, το οποίο δεν μπορεί να ευσταθεί και δεν μπορεί να αποτελεί ένα λογικό επιχείρημα με βάση την εμπειρία που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ανοιχτά γίνονταν τα υπουργικά συμβούλια. Όλοι ήταν παρόντες, όχι κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλάω για τον κύριο Λαφαζάνη, τον κύριο Στρατούλη, τον κύριο Ίσυχο. Όλοι ήταν στα υπουργικά συμβούλια. Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ανοιχτό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ερχόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Λαφαζάνης ήταν πολύ συχνά ερχόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Γνώριζε τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού, την αγωνία του Πρωθυπουργού, την ανησυχία, τις προσπάθειες που γίνονταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να δικαιούται να μιλάει για ένα οργανωμένο σχέδιο τέτοιου τύπου. Πριν από λίγο. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που θα μπορούσε να γίνει. Απαντήσατε, κύριε Σακελαρίδη, είναι σαφής η απάντηση. Πριν από λίγο, σας ρώτησα για τον κύριο Βαρουφάκη.